Γεια σας παιδιά, Bill Game εδώ και σήμερα θα κάνουμε ένα room tour, όπως καταλαβαίνετε. Θα δείξω το δωμάτιό μου. Το προσέχα ξαναπροσπαθήσει να κάνω ξανά αυτό το βίντεο, αλλά δεν ανέβαινε γιατί ήταν πολύ μεγάλο, ήταν 15 λεπτά, όσο θα τα λέω λίγο γρήγορα τώρα για να μην φτάσουμε 15 λεπτά, τουλάχιστον 10 λεπτά να μας πάρει. Δεν ξέρω, πώς πάμε. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από την πόρτα. Κάνε focus κάμερα. Δεν έχω χρόνο τώρα. Okay. Λοιπόν, αυτή εδώ είναι η πόρτα. Είναι πολύ σημαντική. Από την πόρτα μπαίνεις και βγαίνεις. Και εδώ βλέπετε είναι αυτό το κολλητάκι McQueen. Αυτός εδώ είναι ο McQueen και αυτός είναι ο Μπάρπας. Εδώ στο κλειδί είναι ένα μπερλόγ, γκορμίτι και ένα καράβι με ένα μαλάκα. Και εδώ ένα κι άλλο αυτοκόλλητο McQueen που δεν θυμάμαι ποιος είναι αυτός. Ωχ, φάγαμε ένα λεπτό στην πόρτα. Λοιπόν, πάμε σε αυτήν εδώ την κονιόλα. Εδώ είναι μια φωτογραφία με μένα και με τον παλιό μου ποδήλατο. Ήμουν λεπτός, αλλά τώρα εδώ είμαι χοντρός. Λοιπόν, εδώ είναι ένα αυτό που κέντημα, τέλος πάντων, και ένα σταυρός εκεί που με φυλάει. Και εδώ είναι αυτό εδώ που δεν ξέρω τι είναι, μάλλον είναι σόμπα. Λοιπόν, και εδώ είναι ένα μικρό ραφάκι που εδώ είναι ένα χαρτόνι. Από πάνω είναι. Α, λοιπόν, εδώ. Είναι το κουτί από το PlayStation 4 Pro που δεν το έχω στο δωμάτιό μου για δύο λόγους. Δύο, δεν έχω καλή τηλεόραση εδώ και το δεύτερο είναι ότι δεν πιάνεις αυτή τη τηλεόραση. Ωραία. Το κράτησα για την εγγύηση. Ναι. Ωραία, λοιπόν, εδώ βιβλία και τετράδια. Εδώ βιβλία φακέλους. Εδώ και άλλα βιβλία και αυτό εδώ είναι από το ημερολόγιο ενός πασίκλα. Εδώ τετράδια μάλλον και ένα και βιβλία Angry Birds εδώ. Λοιπόν, εδώ διάφορα παιχνίδια για το PlayStation που το έχω κάνει μαντάρα. Λοιπόν, να σας δείξω ένα. Λοιπόν, οπα, Home Alone, που είναι παλιό. Εδώ είναι ένα τηλεχειριστήριο του PlayStation 1. Και εδώ είναι, μάλλον, αυτό είναι ένα, δεν είναι PlayStation 1. Είναι από μίμηση PlayStation 1, που λέγεται PC Kit, αλλά είναι μισοχαλασμένο. Και εδώ είναι ένα κουτί που μέσα έχει, δεν θα το βγάλω τώρα γιατί τρώμε χρόνο. Έχει μέσα αυτό το τηλεχειριστήριο που είναι για PC. Παρόλο που δεν έχω PC, αλλά θα πάρω. Ήταν του ξαδερφού μου. Όχι, και εδώ κάτι άλλο για το πλαίσιο. Κάτι παπούτσα. Κάτι παπούτσα. Και εδώ και κάτι άλλο παπούτσα. Λοιπόν, αυτή η γωνία την ανακατέψαμε τελείως. Βασικά στο προηγούμενο μου βίντεο την είχα ανακατέψει πιο πολύ. Και τώρα πάμε εδώ. Και εδώ είναι μια ντουλάπα που οποίο είναι τεράστια. Λοιπόν, τώρα να σας δείξω τι έχει μέσα. Λοιπόν, περιμένετε. Δεν έχουμε χρόνο. Βασικά μπορεί και να έχουμε. Λοιπόν, εδώ είναι ρούχα και τσάντες και σεντόνια και πράγματα. Λοιπόν, εδώ πάνω είναι και άλλα ρούχα και αυτό το κουτί, το Adidas που να μην σας νοιάζει τι έχει μέσα. Σε αυτή τη βλάπα έχει ρούχα διάφορα, που κάμισα και η τσάντα μου για το φροντιστήριο και βιβλία που δεν τα διαβάζω. Ούτε εκείνα βασικά που σας έδειξα που δεν διαβάζω. Μερικά. Και άλλα ρούχα εδώ διάφορα. Και άλλα εδώ ρούχα. Ένα καπελάκι που οποίο γράφει βότκα. Και εδώ είναι αυτός ο τείχος ο μπλε. Και εδώ είναι ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο, άμα κάνει ποτέ focus. Όπα. Τι. Άνατο. Είναι ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο που ήθελα ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο στο δωμάτιό μου. Βέβαια δεν το έχω στολίσει ακόμα, αλλά θα το στολίσω σε λίγο. Λοιπόν, τηλεκοντρόλ για το τηλεόραση και εδώ βλέπετε έναν γύψινο σταυροφόρο. Λοιπόν, σε αυτό εδώ το σιρτεράκι βλέπετε διάφορα πράγματα. Το πιο σημαντικό από όλα που έχω είναι αυτό εδώ το Walkman, που οποίο το είχα παλιά. Ωραία, τέλειο, τέλειο. Εδώ κάτω βλέπετε διάφορα πράγματα. Ένα κύπελο πλαστικό. Ένα κύπελο που το κέρδισα πρακτικά. Ένα αυτοκινητάκι Hot Wheels. Ένα σκορπιός αληθινός που θα σας τσιμπήσει και θα πεθάνετε. Ένα μηχανάκι αντίκα, δεν θυμάμαι πώς το λένε. Και ένα οπλάκι Nerf που το έχω από πολύ παλιά. Λοιπόν, σε αυτή τη γωνία, ναι, έκανε, όχι, ναι, ωραία.
Μίνι εικονία Yu-Gi-Oh! Εδώ πέρα βλέπετε έχω κάρτες Yu-Gi-Oh! Αυτές που πένα είναι συλλεκτικές και έχω και μεταλλικές στάμπες. Αυτό το χρυσό το κουτί μέσα έχει πολύ συλλεκτικές και σπάνιες κάρτες. Και στο από κάτω το κουτί έχει, που είναι Angry Birds, παρόλο που είναι Angry Birds, έχει μέσα κάρτες και άλλες και διάφορες. Και σε αυτήν εδώ τη γωνία είναι η γωνιά Pokémon. Το οποίο εδώ έχω ένα λούτρινο, Pikachu. Και αυτό το κουτί μέσα έχει διάφορα, έχει Pokéballs, έχει κάρτες, έχει μεταλλικές τάπες. Δεν κάνει focus, στα αρχίδια μου προχωράμε, δεν κάνουμε χρόνο, έχουμε ήδη κάνει 5 λεπτά. Ας το πούμε. Πάμε σε αυτή τη γωνία που εδώ είναι ένα στόχο με βλάκια. Ένα καπέλο κάπω γύφτικο. Και εδώ μετάλλιο που είναι από τα αγγλικά, σφεντόνε, ομπρέλε, τρελά, τσοκαράκια, παντόφλε. Εδώ είναι ένα κουνελάκι, κουδάκι. Εδώ μέσα είναι ένα κάδο, α το πούμε, που είναι για ψιλομαλικέ τρελομπαλάκια. Λοιπόν, εδώ είναι κύπελο που δεν το πήρα από τα αγγλικά. Και μετάλλιο που δεν το πήρα. Το μόνο που αξίζει εδώ μέσα είναι αυτό εδώ το σούπερ βροχελάκι τη Πάναθε. Και εδώ ένα μαλακί με δελφίνι και εδώ ένα ποτήρι που είναι μέσα 50 λεπτά και μόνο λεπτά. Λοιπόν, είναι μια λούτρινη ψωρόπαλα. Και εδώ πάνω στη, αυτή είναι η τηλεόρασή μου, όπως βλέπετε εδώ τραβά. Και εδώ έχουμε κάποια minions. Minions και εξίστρα minions. Minions από Kinder. Και εδώ είναι κάποια πράγματα. Ένα συλλεκτικό δράκο από το Harry Potter που άρχονται εδώ χτυλιγιών. Δεν ξέρω που το πήρα από το Βίνον Σλιμάνια. Ένα minion από παζάρι. Αυτό από το Τζάμπο και αυτό από Κινέζο και αυτό είναι ο Robocock από το Βίνον Σλιμάνια. Λοιπόν, εδώ κάτω έχουμε διάφορα πράγματα. Δείτε λίγο το PS2 μου. Αυτό είναι το PS2. Τέλειο, τέλειο. Και εδώ κάτι άλλα πράγματα, διάφορα που στο προηγούμενο βίντεο τα έδειξα, αλλά τώρα δεν έχω χρόνο να σας το δείξω. Γύψω τζαμπ. Και δεν χρειάζεται να σας δείξω σε αυτό, παρόλο που στο προηγούμενο βίντεο σας είχα δείξει τι έχει μέσα, αλλά δεν ανέβηκε, γιατί ήταν 15 λεπτά. Λοιπόν, διάφορα επιτραπέζια, σκάκι, παντομήνυμα, Μονόπολη και Αστιούπολη. Και εδώ φαίνεται έξω. Δείτε λίγο τους γείτονες, τσεκάρετε λίγο τους γείτονες. Ωραία. Και εδώ είναι το σούπερ κρεβάτι της Πανάθας μου. Ωραία. Και εδώ κάνω τα βιντεό μου. Εκεί είναι μια εικόνα του Αρχάγγελου και εκεί είναι το καπέλο που δεν το φοράω τώρα. Α, ξέχασα επίσης να σας δείξω, εδώ είναι αυτό εδώ το ξενείο και αυτός εδώ με τα έντερά του μέσα. Εδώ είναι η καρέκλα με αυτό εδώ το μακλαράκι βατραχάκι και εδώ η σημαία της Πανάθας, μια μπάλα λούτρινο αρκουδάκι της Πανάθας και εδώ είναι ένα τερδάκι. Και πάνω εδώ στο καλοφέρι έχω όλα τα, γράφω όλα τα τεστ που μου βάζουν και αυτό δεν έχω χρόνο να κάνω βίντεο. Το πρόγραμμά μου και εδώ έχουμε πάνω στο καλοφέρι, κολόνια Batman. Μια μολυβοθήκη Batman που οποίο έχει διάφορα ψαλίδια, μολύβια, στελούς. Μια κολόνια που επίσης πήρα από το Ζάρα. Με ένα τέτοιο κουμπαρά από το 5 ευρώ και ένα μπορτατάκι πάνω. Κολόνια Hulk, ένα Lego πράγμα. Μια ξύστρα που οποίο πάνω έχει ένα συλλεκτικό Minecraft πράγμα. Το οποίο είναι τέλειο, full συλλεκτικό. Το πήρα και είναι γάμισε. Μια κολόνια Batman. Ένα ρολόι που οποίο δίνει τη σωστή την ώρα. Τώρα, αλλά όταν αυτό το βλέπετε εσείς δεν θα έχετε σωστή ώρα. Μια κολόνια 5T. So, δεν προλαβαίνω, έχω 2 λεπτά να κάνω βίντεο. Τσεκάρτε εδώ, έχει το γραφείο μου λίγο. Έχει κι άλλα, έχει εδώ μια συρταριέρα που οποίο δείχνει πάνω, που οποίο έχει μέσα βασικά διάφορα πράγματα. Minecraft Gaming Cool Stuff, μαντήλια, στυλός, κάδος, φακός, τέλεφων, διάφορα άλλα πλαστικά, μολύβια, delivery, μπάλα, Παναθηναϊκού, Πανάθας μάλλον. Διάφορα άλλα βιβλία, τεράγια, υδρόγειο, σέρα, λοιπόν. Τώρα σας τα δείξα όλα, έχουμε λίγο χρόνο να σας δείξω το δωμάτιο μου ακόμα. Πόρτα. Αυτά εδώ. Αυτά. Ντουλάπα. Τα πέταξα όλα κάτω αυτά. Εδώ είναι αυτά. Αυτά εδώ. Αυτό γενικά είναι το δωμάτιό μου. Θα τελειώσει το βίντεο δείχνοντας έξω. Βασικά να τελειώσει δείχνοντας εμένα χωρίς το καπέλο. Γεια σας, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Αν σας άρεσε πατήστε ένα γερό like και subscribe άμα δεν έχετε κάνει ακόμα. So, κάντε share όλα μου τα βίντεο και αυτό να το δουν οι φίλοι σας. So.